Φεστιβάλ Τεχνών Θάσου 2022. Είμαστε εδώ στο χώρο έκθεσης της Δικές, ένα νέο χώρο που έχει στόχο να αναδείξει δουλειές ντόπιων καλλιτεχνών κατά κύριο λόγο. Και είμαστε εδώ στην έκθεση ζωγραφικής της Μαρίας Χατζή. Κύριε Χατζή, έκθεση ζωγραφικής με έργα εμπνευσμένα από τι άλλο, από την ελιά και από τη θάλασσα. Σωστά? Τα δύο βασικά στοιχεία του νησιού μας. Τα έργα εδώ πέρα, όπως βλέπετε, το πρώτο, ας ξεκινήσουμε, είναι εμπνευσμένο από τη θάλασσα. Όλα προσπαθώ να τα κάνω να εκφαίνονται τριζιάστατα. Η έμπνευση ήταν να ενώσω το αληθινό στοιχείο, το βότσαλο εδώ στην προηγουμένη περίπτωση, με το πιο ψεύτικο, το ζωγραφικό. Να ενώσω λοιπόν το παρόν με το παρελθόν, όπως το πάρει όποιος βλέπει τον πίνακά μου. Ο στόχος είναι να δώσω τρισδιάστατη μορφή στα έργα μου. Προχωράγομαι αντίστοιχα πάλι παρακάτω από την ελιά, πάλι σε τρισδιάστατη μορφή, σε την 3D, το ίδιο και εδώ. Είναι ορισμένα από τα έργα που μπόρεσα να φέρω από Αθήνα, το ίδιο και εδώ. Και πάμε παρακάτω μετά, τι άλλο, από τη θάλασσά μας. Ασχολείστε με την ζωγραφική ερασιτεχνικά πόσα χρόνια? Ερασιτεχνικά από μικρή και λίγο τώρα τον προηγούμενο χρόνο που βρήκα λίγο ελεύθερο χρόνο και ξαναθυμήθηκα, ξαναξύπνησε το παλιό μου, η τρέλα μου τέλος πάντων. Ξαναβιάσατε το νήμα που το είχατε αφήσει χρόνια πριν. Μπράβο, κάπως έτσι. Είναι κάτι που μου αρέσει, που μου δημιουργεί σαν ψυχοθεραπεία πάρτο, που με κάνει να νιώθω ευτυχισμένη. Αυτό, απλά. Εδώ βλέπουμε έργα εμπνευσμένα από την ελιά και από τη θάλασσα. Τι άλλο σας κεντρίζει το ενδιαφέρον, τι άλλο σας απασχολεί καλλιτεχνικά? Εγώ μου αρέσει να ζωγραφίζω οτιδήποτε να μοιάζει σαν πραγματικότητα. Δεν μπορώ να κάνω αυτή, δεν θέλω να κάνω αφηρημένα πράγματα, δεν μου αρέσουν τα αφηρημένα. Να είμαι όσο πιο κοντά στην πραγματικότητα, να μοιάζει σαν φωτογραφία το έργο μου, αυτό θέλω. Πέρα από αυτά τα δύο στοιχεία τα κυρίαρχα, υπάρχει κάτι άλλο που σας κεντρίζει, κάτι άλλο που θα θέλετε να αποδώσετε? Αυτό το ψάχνω κι εγώ, ανάλογα, ό,τι θα μου... Αυτό δεν έχει να κάνει, η έμπνευση δεν παίρνει σε κουτί για να πει συγκεκριμένα πράγματα, είναι κάτι αόριστο. Πριν από αυτό είχατε ασχοληθεί και με τα κοσμήματα, επίσης σας έχει κεντρήσει το ενδιαφέρον? Και γενικά είμαι φιλότεχνο άτομο, μου αρέσουν κατά καιρούς να ασχολούμαι με διάφορα και να καταπιάνουμε με διάφορα πράγματα, αλλά όλα έχουν τη βάση την τέχνη. Ακόμα και έπιπλα που έχω κάνει αναβαλαιώσεις έχει να κάνει με το ταλέντο. Εκεί είναι όλη η βάση.